Good Καλημέρα σε όλους. Πολύ δύσκολο να λαμβάνεις το λόγο σε αυτό το σημείο μετά από τόσους προλαλήσαντες, χωρίς να αναγκαστείς να επαναλάβεις πράγματα που ήδη υπόθηκαν. Παρά τα επιτρέψτε μου να αλλάξω την εστίαση σχετικά με το εν λόγω ζήτημα σήμερα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τον ΟΜΕΝΤ. Τρίχρονο από το Βόρειο Ιράκ, ο οποίο πέθανε χτε σε ένα χώρο φιλοξενία στην Ελλάδα. Έφυγε από τη χώρα του, ήρθε εδώ ζητώντα άσυλο και τώρα πια είναι νεκρό. Και οι μετανάστε και οι πρόσφυγε εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή του, πεθαίνουν προσπαθώντα να φτάσουν σε ένα ασφαλέστερο μέρο, σε ένα μέρο καλύτερο για να ζήσουν. Τα στατιστικά δεδομένα, οι αριθμοί συνεχίζουν να παραμένουν υψηλοί στη Μεσόγειο, σε αυτό το κομμάτι τη Ευρώπη. Και το ερώτημα που γεννάτε είναι το εξή. Όταν πέθανε αυτό το παιδί, πέθανε άραγε στην Ελλάδα ή μήπω πέθανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτά είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να αρχίσουμε να θέτουμε στου εαυτούς μα υπό την ιδιότητά μα των Ευρωπαίων. Α πούμε ότι κάποιο από την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, γιατί δεν του ρωτάμε πού πέθανε αυτό το παιδί, και μετά διερωτάτε κανεί έχει σημασία πού πέθανε αυτό το παιδί τελικά. Μπορεί για κάποιου από αυτού του ανθρώπου να μετράει το που πέθανε. Και επίση, εμεί άραγε ενδιαφερόμαστε να μάθουμε κατά πόσον ένα παιδί πέθανε στην Ελλάδα ή στην Τουρκία, στην Ιταλία ή στη Λιβύη. Νομίζω ότι κινούμεθα προ την λάθο κατεύθυνση εμεί ω Ευρωπαίοι, διότι αρχίσαμε να θέτουμε τέτοια ερωτήματα. Δεν about... θέλω να είμαι αρνητικό. Μιλώντα για την Ελλάδα, αν ρίξουμε μια ματιά στο τι ακριβώ έγινε την τελευταία διετία ή τριετία, τα επιτεύγματα είναι τεράστια, είναι εξαιρετικά. Οι συνθήκε διαβίωση, του χώρου φιλοξενία έχουν αλλάξει άρδιν. Το σύστημα σιγά-σιγά Τίθεται σε εφαρμογή. Υπάρχει Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα. Αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα. Έχουμε πλήρω λειτουργική υπηρεσία ασύλου. Δεν υπήρχε νωρίτερα υποδοσία. Δεν υπήρχαν υπηρεσίε όπω υποδοχή και ταυτοποίηση όταν ξεκίνησε η κρίση. Αλλά υπάρχουν και άλλα που πρέπει να μείνουν. Απομένουν πολλά να γίνουν. Πολύ δουλειά να γίνει. Υπάρχουν ακόμα δυσκολίε, ιδίω στα νησιά. Το πρόβλημα δεν είναι εύκολο βλέπετε πόσα είναι τα Υπουργεία, πόσοι οι φορείς που εκπροσωπούνται εντός της αιθούση σήμερα. Αυτό δείχνει ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική, αλλά είναι ένα ζήτημα που αφορά πολλού τομεί, πολλά Υπουργεία, πολλού φορεί. Και α μην ξεχνούμε και ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσχερεί οικονομικέ συνθήκε και η Ελλάδα στο σύνολό τη, όχι μόνο κάποια Υπουργεία καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Θέλω λοιπόν να θέσω εγώ ένα ερώτημα, λέγοντα το εξή. Προφανώ πολλά να γίνουν. Είναι γεγονός πως υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να έρχονται στην Ελλάδα και υπάρχει ακόμα ανάγκη να τους προσφέρουμε φιλοξενία, να τους προσφερθεί υποστήριξη και βοήθεια. Όμως το ερώτημα είναι... Μέχρι ποιο βαθμό θα συνεχίσει η Ελλάδα να δέχεται αυτούς του ανθρώπου, μέχρι ποιο σημείο ή πόσου ακόμα θα δεχθεί η Ελλάδα, η Ιταλία, πόσου ακόμα χώρου φιλοξενία μπορεί να δημιουργήσει στην Ελλάδα. 3.000 ασυνόδευτα ανήλικα. Πόσα ακόμα ασυνόδευτα ανήλικα θα δεχτούν οι χώρες, πόσα μπορεί να διαχειριστεί μία χώρα. <συνόνι> Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και υπάρχει η σχετική σύμβαση για τους πρόσφυγες. Μετά το Δεύτερο <συνόνι> Παγκόσμιο Πόλεμο, Γράφτηκε συνθήκη, υιοθετήθηκε, ψηφίστηκε και τότε αποφασίσαμε ότι υπήρχαν κάποια ζητήματα που δεν αφορούσαν αποκλειστικά ένα έθνο, ένα κράτο. Τότε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συμφωνήσαμε ότι υπήρχαν ζητήματα που έπρεπε να συνδιαχειριστούμε. Έχουμε κοινέ αρχέ, οι οποίε εγγράφονται στη Σύμβαση για του Πρόσφυγε. Είναι κοινέ οι αρχέ, έχουμε συμφωνήσει επ' αυτών, διότι όλα τα κράτη του πλανήτη έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση και δεσμεύτηκαν απέναντι στη Σύμβαση. Θεωρήσαμε ότι επομένω για κάποια ζητήματα υπάρχει μια πολυμερή προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολυμερή προσέγγιση. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε διμερή βάση το ζήτημα αυτό. Το διμερέ αφορά συνήθω τα επιχειρηματικά. Εδώ δεν μιλάμε για επιχειρήν, εδώ μιλάμε για την ανθρωπιστική μα προσέγγιση. Άρα, αν δούμε τώρα τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά και ανά την Ιφίλιο, προσπαθούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας Πώ δεν είναι τελικά πολυμερέ το ζήτημα, λάθο μας, είναι διμερές. Δεν μας αρέσει ο ΙΕ, δεν μας αρέσουν οι πολυμερείς οργανισμοί, τώρα θέλουμε να το λύσουμε διμερός. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έρθουν εδώ στην Ελλάδα για να δούμε με τα μάτια τους ότι μια χώρα, ακόμα όπως και η Ελλάδα, που έχει δώσει τόσο μεγάλο και μέρο του προπολογισμού τη και έχει προσφέρει τόσε υποδομέ για να διαχειριστεί το ζήτημα και πάλι δεν είναι σε θέση να το διαχειριστεί μόνη τη. Ούτε η Γερμανία μπορεί να τα βγάλει πέρα με ένα εκατομμύριο πρόσφυγε. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα φόρτο εργασία και υπάρχει καθυστέρηση στην διεκπαιρέωση των αιτήσεων. Ένα χρόνο μετά, συνεπώ, πολλοί θεωρούν ότι μπορούμε να κινηθούμε διμερό, να μην ασχολούμαστε με τα πολυμερή Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ο σωστό τρόπο. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστατικά στοιχεία και στοιχεία που αφορούν το ζήτημα τη μετανάστευση και τη προσφυγιάς. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα. Υπάρχουν χώρε προέλευση, χώρε προορισμού, χώρε ενδιάμεσε. Δεν έχουν τι ίδιε απόψει μεταξύ του, δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα, αν θέλετε να μιλήσουμε επιχειρηματικά. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα ζητήματα να λυθούν σε διμερή βάση, όταν μιλάμε για χώρε προορισμού, ενδιάμεσε χώρε και χώρε προέλευση, χρειάζεται και πολυμερή προσέγγιση. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θα πρέπει να αλλάξουμε και την προσέγγιση μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε όμω και τι συζητήσει που λαμβάνουν χώρα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζετε ότι στο τέλο του μηνό επίκειται μια σημαντική συνάντηση στι Βρυξέλλε. Θα ληφθούν αποφάσει. Μπορεί να υπάρξει και μια μεταρρύθμιση της, ε, ε, του Δουβλίνου. Μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορεί κάτι να συμβεί. Κάποιε αρχέ, κάποια ζητήματα, κάποιε αρχέ αλληλεγγύη δεν ξέρω τι θα υπάρχουν αν αλλάξει κάτι εκεί. Εδώ είμαστε και κάνουμε εικασίε. Και ακούγεται ότι ενδεχομένω χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη, είναι όντω. Αλλά τελικά, στο τέλο τη ημέρα, οι μετανάστε θα πρέπει να μείνουν στην πρώτη χώρα που του υποδέχεται, στην πρώτη χώρα εισόδου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, να είμαστε πάλι. Μιλάμε για κάποιε συγκεκριμένε χώρε, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Επανέρχομαι στο αρχικό μου ερώτημα. Πόσου ακόμα, ακόμα χώρου υποδοχή μπορεί να κατασκευάσει κανεί στην Ελλάδα και πόσους ακόμα χώρου φιλοξενία μπορεί να φτιάξει σε μία χώρα στην Ελλάδα και να έχει καλέ συνθήκε διαβίωση και υψηλέ προδιαγραφέ. Γιατί κάποιο θα έρθει μετά και θα σου πει: Μα δεν έχεις καλέ προδιαγραφέ ούτε καλέ συνθήκε διαβίωση. Και ναι, αν όμω έχει εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου να βοηθήσει, είναι πολύ δύσκολο να τηρεί τι προδιαγραφέ και να τι κρατά ψηλά. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι αυτά που λέω δεν είναι πολύ θετικά. Ίσως ακούγονται δυσίωνα, αλλά ας ελπίσουμε ότι κάτι τελικά θα αλλάξει, κάτι θα γίνει θετικό, τέλος του τρέχοντος μηνό στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαδραματίζει το ρόλο της και εμείς εξακολουθούμε να παίζουμε ένα ρόλο. Αυτό που εμένα προσωπικά με ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι το γεγονός ότι βλέπω πολλές χώρες πέριξ της Ελλάδος συμπεριλαμβανημένες και της χώρας μου, της Ιταλίας. Παρατηρώ λοιπόν ότι πολλές χώρες πέριξ της Ελλάδος αλλάζουν την προσέγγιση τους. Και ίσως τελικά η Ελλάδα να μείνει μόνη τη. Μπορεί και να μην μείνει μόνη τη. Θα το δούμε. Πολύ δύσκολε αυτέ οι στιγμέ για την Ελλάδα, θεωρώ, λέει ο κύριος Σεβερίνο. Όμω σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. Σήμερα είναι εκείνη η μέρα κατά την οποία θα πρέπει όλοι μα για 10 λεπτά να αναλογιστούμε του πρόσφυγε να αφιερώσουμε 10 λεπτά από το χρόνο μα, όλοι μα σήμερα, τούτη εδώ τη μέρα, για να σκεφτούμε αυτού του ανθρώπου, να σκεφτούμε τον νεκρό τρίχρονο το χθεσινό, αλλά να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε όλου εκείνου που προσπαθούν να ενταχθούν, να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Όλου εκείνου που τα κατάφεραν, όλοι εκείνοι που ξεκινούν μια νέα ζωή στην Ελλάδα, όλου εκείνου που κατόρθωσαν επίση να φτάσουν, να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσή του. Και επιθυμώ να κλείσω την παρέμβασή μου αναλογιζόμενος στη σωστή δουλειά που έχει γίνει και να αναφερθώ επίσης στην εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει συνολικά η κυβέρνηση αλλά και είπα η αρμοστία του ΟΗΕ προκειμένου να προάγει και την υπογραφή της σύμβασης του συμφώνου για τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ.